τα πάνω κάτω. Και θάνατος γιορτή χορεύω μόνη. Θείο! Όχι, όχι, τώρα, όχι τώρα. Στη μαγική σου χώρα, στο βουνό. Θείο, είσαι καλά, έχεις πυρετό? Όχι τώρα, λέμε, ρε! Στη μαγική σου χώρα, στο βουνό. Πάει, τον έπιασε τελείριο, αυτό ήταν. Πάω να φωνάξω τον γιατρό. Όχι τώρα, ρε, σου λέω, φεύγα! Στη μαγική σου βουνή, στη μαγική φαβλή. Όχι, 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 στη. Όχι, πού ήμουν, ρε! Πού ήμουνα, ρε, πού ήμουνα, πού ήμουνα, ρε, πού ήμουνα! Άσε με! Πού ήμουνα! Κάτω τα χέρια σου, ρε μαλάκα! Μόλις το πήρα από το καθαριστήριο! Αι, γέρασα! Δεν θυμάμαι πια πού ήμουνα! Έλα, ρε θείο, μην κάνεις έτσι, θα περάσει! Τι θα περάσει, ρε τύρανε, τι θα περάσει! Ήμουνα στο στίχο 14.754 και ήρθες εσύ και μου τα χάλασες όλα! Τώρα πρέπει να το ξαναπάρω από την αρχή. Δεν κατάλαβα, ρε θείο. Τι έκανα? Προσπαθούσα να πω το ποίημα, να το ξαναθυμηθώ. Το ποίημά σου? Ναι. Και γιατί δεν κοιτάς τις σημειώσεις σου? Δεν έχω σημειώσεις. Δεν ξέρω γράμματα. Δεν πήγες σχολείο? Όχι. Α, και την πινακίδα πώς την έγραψες? Δεν την έγραψα εγώ. Ότι φιλοτέχνης ο κολλητός Μοζάκης που είχε κάνει κατάληψη πιτσιρικά στην Καλών Τεχνών. Και αυτό ήτανε τώρα, το ξέχασες το ποίημα σου? Η μνήμη μου. Η μνήμη μου δεν με είχε προδώσει ποτέ. Αλλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει και ξεθοριάζει. Και δυσκολεύομαι να θυμηθώ ορισμένα σημεία του ποίηματός μου. Και έχεις γράψει πολλά ποίηματα, θείο? Κανένα, ρε, δεν έχω γράψει, σου λέω. Δεν ξέρω γράμματα. Απλά έχω φτιάξει ένα επικό ποίημα 15.000 στίχων και το έχω απομνημονεύσει. Πουά, πουά! Θυμάσαι απ' έξω 15.000 στίχους. Mm. Εγώ μια φορά στο σχολείο πήγα να μάθω το πιστεύω και τα παράτησα. Και τι λέει αυτό το ποίημα, θείο? Είναι το έπος της ζωής μου σε 15 σύλλαβο. Είναι κάτι σαν έμετρο ημερολόγιο, ας πούμε. Ημερολόγιο? Έχει και τις αργίες μέσα και το εορτολόγιο. Σιγά μην έχει και τη Σαμάνθα Φόξ, ρε. Δεν είναι τέτοιο ημερολόγιο. Μιλάει για τις περιπέτειες της ζωής μου, τους ανθρώπους που γνώρισα, τις ιστορίες που άκουσα. Α, πες το μου, ρε θείο, θέλω να τα ακούσω. Αμπά, έχεις λεφτά? Θες ένα λουλούδι? Άντε, δώσουμε ένα λουλούδι εδώ, να στολίσω το μαγαζί και κάτσε, θα σου πω τους πρώτους στίχους. Χα, είδες που σ' αρέσουν τα λουλούδια μου. Έχω μια πείνα, πείνασα και θα πεινάω πάντα, γιατί είμαι αχόρταγο σκυλί κι ας μπήκα στα 40. Θα καλοπιάνω πάντοτε εκείνους που μου δίνουν και θα γαυγίζω άγρια σε εκείνους που με φτύνουν. Κι όλους τους παλιανθρώπινες πάντα θα τους δαγκώνω. Ο κόπρος είμαι το σκυλί και πάντα καμαρώνω. Έβγε, θείο, αυτό είναι ωραίο! Α, είδες που σ' άρεσε το πείμα μου? Τα χαλόνια. Και τώρα συνδεόμαστε με το φιλόλογο Λόγιο Λογοθέτη για την κριτική του στο ποίημα αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προχωρώ αμέσως στην ανάλυση του αποσπάσματος του ποίηματος του Κόπρου που μόλις ακούσαμε. Το απόσπασμα ξεκινά με την επίκληση στην πείνα, ένα συνέστημα που πιο συχνά συναντά στην κωμωδία παρά στην σοβαρή ποίηση. Κατόπιν οι μεταφορικές αναφορές και ο συσχετισμός των ανθρώπινων, δηλαδή έλογων λειτουργιών με την κτηνώδη κατάσταση του σκύλου, υποδηλώνει μια απέχθεια προς την ανθρωπότητα, την ίδια στιγμή που αναπαράγει τα κλισέ της παρασιτικής ζωής των μποέμικων και νομαδικών παρελθοντικών αξιών. Τέλος, η περήφανη δήλωση της αποανθρωποποίησης των κοινωνικών προτύπων οδηγεί σε ένα μηδενισμό, που αν είχε προκύψει από κάποιον αστοποιητή θα μπορούσε να καταταχθεί σε μια νέα avant-garde μετακουλτούρα, αλλά διατυπωμένος από το στόμα ενός άστεγου, αγράμματου ζητιάνου, τον καθιστά αυτομάτως απλά ένα λογοτεχνικό σκουπίδι. Η λογοτεχνία είναι συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι πηγή γνώσης και συγκίνησης, μέσω ανταλλαγής ιδεών, αλλά και μεγάλη παρηγοριά για αυτούς που νιώθουν μοναξιά, αναγκασμένοι να εργάζονται απομονωμένοι επί μακρών σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Άργησες. Όλα καλά, συνάδελφε. Όλα καλά. Είχε και ωραίο καιρό
και πέρασα από τη λίμνη να κάνω τις μετρήσεις. Χαρά Θεού! Ούτε μείον 30 βαθμούς Κελσίου! Είχαμε παραλαβεί σήμερα. Ήρθαν τα βιβλία που είχες παραγγείλει. Α, πολύ ωραία. Γιατί αυτές τις μέρες τελειώνω και το τελευταίο μου. Το όνομα του Ρόδου, ε. Καταπληκτικό βιβλίο. Ναι. Και αν δεν μου έλεγες και το τέλος, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δεν έχει σημασία το τέλος, ρε συνάδελφε. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα είναι. Σημασία έχει η τέχνη της αφήγησης. Με το συμπάθειο, συνάδελφε, δεν είναι έτσι. Εγώ θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο με τον τρόπο μου. Να το απολαύσω. Να φανταστώ τις μυρουδιές, τους τόπους. Αν εσύ μου έχεις πει το τέλος, δεν μπορώ να νιώσω αυτή τη βαθιά συγκίνηση. Και να σου πω και κάτι, δεν έχουμε και άλλη ψυχαγωγία εκτός από το διάβασμα σε αυτόν τον παγωμένο κόσμο! Έχεις δίκιο, ρε συνάδελφε, δεν θα το ξανακάνω. Απλά ενθουσιάζομαι. Το διάβασμα είναι ζωτική ανάγκη για μένα, σαν την τροφή και τον ύπνο. Για παράδειγμα, διάβασα ξανά τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη. Πω, τι έργο, κορυφαίο! Μη μου πεις, είναι το επόμενο στη λίστα μου. Παραδόξως, είναι το μόνο βιβλίο του Ντοστογεύσκη που δεν το έχω διαβάσει. Πλάκα κάνεις τώρα. Δεν έχεις διαβάσει τους δαιμονισμένους. Δεν ξέρεις τι χάνεις, ειδικά στο τέλος. Να, το ξανακάνεις. Σταμάτα επιτέλους. Σου έχει γίνει μανία. Ε, ποιο πράγμα. Τι ποιο πράγμα. Σου λέω ότι θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο και εσύ πας να μου μαρτυρήσεις στο τέλος. Μα είναι ένα κλασικό έργο και στα κλασικά έργα δεν έχει σημασία το τέλος. Μα δεν καταλαβαίνεις. Όπως και για σένα, έτσι και για μένα, το διάβασμα είναι ζωτική σημασία. Όταν μου λες το τέλος, είναι σαν να μου δηλητηριάζεις την τροφή. Σαν να μου στερείς τον ύπνο. Είναι σαν να διαπερνάει τη σπονδυλική μου στήλη και φτάνει μέχρι το κέντρο του εγκεφάλου μου 220 βόλτ. Φοβάμαι μην πιάνω καμία τρέλα. Κατάλαβες. Αυτό πρέπει να το σταματήσεις πια. Εντάξει ρε συνάδελφε, πώς κάνεις έτσι. Συγγνώμη αν μου έχει ξεφύγει μερικές φορές. Τι μερικές φορές! Συνέχεια το κάνεις. 4 χρόνια, σε αυτόν τον σταθμό, οι δυο μας απομονωμένοι, εγώ διαβάζω βιβλία που ξέρω το τέλος γιατί μου το έχεις μαρτυρήσει εσύ! Δεν αντέχω άλλο! Έλα, δεν αντέχω! Μην κάνεις έτσι ρε συνάδελφε, έλα εδώ λίγο, πιέσαι ένα ζεστό. Έλα ηρέμησε λίγο. Εμείς είμαστε επιστήμονες! Επιτελούμε λειτουργήμα! Χάρη στις έρευνές μας βοηθάμε την ανθρωπότητα να κατανοήσει καλύτερα το σύμπαν. Αυτό μας κρατά εδώ, στις καταψυγμένες επάρξεις, στρατευμένους στον υπέρτατο σκοπό της επιστημονικής αλήθειας. Καταδικασμένους να αντέξουμε! Και θα αντέξουμε, συνάδελφε. Όχι για εμάς, αλλά γιατί το οφείλουμε στην ανθρωπότητα. Συγγνώμη, συνάδελφε. Κάποιες φορές λυγίζω. Εξάλλου, εμείς οι δύο εκτός από την επιστήμη έχουμε και κάτι άλλο που μας ενώνει. Το διάβασμα. Έλα λοιπόν, άντε. Τόση ώρα και δεν έχεις δει τα καινούργια σου βιβλία. Άνοιξε την κούτα. Μπράβο. Πω, τι βλέπω. Παρήγγειλες όλη τη σειρά της γερμανικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Καταπληκτικό. Τα γερμανικά μυστηρίου είναι τα αγαπημένα μου. Είναι κάποια που δεν έχω διαβάσει. Ε, θα μου δανείσεις και εμένα. Εννοείται, συνάδελφε. Πάρε όποιο θες. Εγώ ποιο να διαβάσω πρώτο. Δεν θα διαβάσεις τον Ντοστογεύσκη. Ε, ο Ντοστογεύσκη είναι απόλαυση. Όσο πάει. Αυτά είναι σφινάκια για το χέσιμο που λένε. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, λέω να διαβάσεις αυτό. Το έχω διαβάσει. Καλό. Για το χέσιμο, πολύ καλό. Ειδικά το συγκεκριμένο έχει πολύ ανατρεπτικό τέλος. Μη μου πεις, όλη η απόλαυση στα βιβλία αυτά είναι το τέλος. Όχι ρε συνάδελφε, δεν σου λέω. Ε, αλλά θα δεις. Εντάξει, τώρα μην μιλάμε άλλο γι' αυτό. Όχι ρε συνάδελφε, δεν θα μιλήσουμε. Ε, απλά όταν ένας συγγραφέας είναι μάστορας. Ε, σε αυτό το βιβλίο δηλαδή, στο τέλος δολοφόνος δεν υπάρχει. Το θύμα είναι αυτόχειρας που έχει οργανώσει έτσι την αυτοκτονία του ώστε να μοιάζει με έγκλημα και να ενοχοποιήσει μετά τη γυναίκα του. Φοβερή σύλληψη μιλάμε. Ακού συνάδελφε. Πω, τι καταπληκτικό φινάλε ήταν αυτό. Φοβερή ιδέα. Δεν υπάρχει δολοφόνος. Συνάδελφε, γιατί κρατάς κουζινομάχαιρο. Thank you.
κάνεις λάθος, συνάδελφε. Υπάρχει δολοφόνος. Και τώρα ξεκινάει η εκπομπή λόγου «Μουτζούρες στη Λαδόκολα» με το φιλόλογο Λόγιο Λογοθέτη. Καλησπέρα σας. Απόψε έχω την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή μου ένα λαμπρό πνεύμα των γραμμάτων. Μια σημαντική συγγραφέα, μια μεγάλη προσωπικότητα, μια φλογερή οραματίστρια, μια αγνή ψυχή που διακρίνεται για την φιλανθρωπική της δράση. Διευθύντρια 9 εκκλησιαστικών ορφανοτροφείων. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την μοναδική Αγλαία Μπακλαβογιάννη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι το νέο σας βιβλίο, κυρία Μπακλαβογιάννη, με τίτλο «Ο μακρύς και κοπιαστικός δρόμος των Αγίων Παθών, μέσα από τη διαυγή πορεία της μεγάλης στρατιάς των Επουράνιων Αγγέλων προς υπεράσπιση της αληθινής περιστροφής του Λευκού Δισκοπότηρου, αποστηρωμένη και λουστραρισμένη, μέσα από το φίλτρο μιας ψυχικά ανεπαρκούς κόρης και ο αγώνας του ανατέλλοντος θριαμβικού αποχωρητηρίου εντός της άσπηλης και αγνής καθορισμένης πίστης στην υπόθεση των ατέρμονων παλιδρομήσεων της ασταθούς φύσης της πεφωτισμένης αμαρτωλής κάστας της αυροειδούς ανθρώπινης ύπαρξης. Ένας αν μη τι άλλο ενδιαφέρον τίτλος που κερδίζει τον αναγνώστη από την αρχή. Σας ευχαριστώ, είσαι τόσο γενικός. Υπάρχει και υπότιτλος από ό,τι βλέπω, αλλά ας μην τον αναφέρουμε τώρα, καθώς τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής μας είναι περιορισμένα. Ναι, καλά, έχετε δίκιο. Κι εγώ, ξέρετε, θα πρέπει να είμαι σπίτι πριν από το μεσάνυχτα. Ίσως αφιερώσουμε μια σειρά από μελλοντικές εκπομπές στον υπότιτλο, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Αχ, ναι, καλέ, θα άξιζε τον κόπο. Θέλω να πω στους τηλεθεατές μας πως πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα αριστούργημα θα τολμούσα να ψελίσω με δέος μπροστά στη συγγραφέα, που διαβάζεται μονορούφι και σου κρατάει το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Αχ, σας ευχαριστώ πολύ, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό που το ακούω αυτό, ειδικά από εσάς. Ξέρετε, αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα που ήθελα να κερδίσω σε αυτή μου την εργασία. Δηλαδή, να μπορέσω να κρατήσω αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη παρά την έκταση του έργου. Ναι, και η απορία που προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ανάγνωση του βιβλίου σας είναι γιατί το έργο αυτό έχει την έκταση μόνο της μίας σελίδας. Εύλογη ερώτηση. Πολλοί μου το ρωτούν αυτό, ξέρετε, αυτή τη φορά θέλησα να μηνυμάρω το περιεχόμενο του ίδιου του έργου προς όφελος του τίτλου και συνεπώς και του υπότιτλου. Έτσι συμπύκνωσα το λόγο του έργου σε μία μόνο φράση και έτσι χρειάστηκα μόλις μία σελίδα για να το τυπώσω. Μια ομολογουμένος παγκόσμια πρωτοτυπία. Συγχαρητήρια. Σταματήστε καλά δυσκολακίες, ντρέπομαι. Και το κυκλοφορήσατε ως ποιητικό, ρομαντικό μυθιστόρημα. Ακριβώς. Ποιητικό γιατί δεν έχει την έκταση ενός ολόκληρου μυθιστορήματος. Μυθιστόρημα γιατί ποίημα δεν το λες. Και ρομαντικό γιατί είμαι ρομαντική ψυχή. Ξέρετε, όλα τα έσοδα θα πάνε στα ορφανά. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ενώ θα μπορούσατε να το κυκλοφορήσετε στην απλή μορφή ενός ραβασακίου. Ακριβώς αυτό ήταν και η πρώτη σκέψη, να το γράψω σε ένα post-it, να το κολλήσω στο ψυγείο. Αλλά ξέρετε, αντιμετώπισα ένα τεχνικό προβληματάκι. Δεν χώραγε όλος ο υπότιτλος στο χαρτάκι και έτσι αναγκάστηκα να τυπώσω και εξώφυλλο. Κυρία Μπακλαβογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ και μην ξεχνάτε, όλα τα έσοδα θα πάνε στα ορφανά. Και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα δούμε ένα αφιέρωμα στη λογοτεχνία της κουζίνας. Τι γίνεται όταν το στομάχι κολλάει στο μυαλό μας? Σπουδαία πράγματα, πιστέψτε με. Θα διαβαστούν αποσπάσματα από τρία κλασικά βιβλία συνταγών από τρεις διαφορετικές εποχές. Απολαύστε το. Οδηγός μαγειρικής υπό Νικολάου Τσελεμεντέ. Αναρωτιέστε εάν πρόκειται για έναν απλό οδηγό μαγειρικής? Ασφαλώς και όχι. Πόσα νέα νοικοκυριά δεν έχει σώσει από το διαζύγιο ο Τσελεμεντές?
διότι το τραπέζι και το κρεβάτι ενώνει, το τραπέζι και το κρεβάτι χωρίζει. Το νεαρό ανδρόγυνο έχει σήμερα το τραπέζι χάρη στο Τζελεμεντέ. Τζελεμεντές, ένα τάλαν των θεωρητικών που τον απέστειλε ο ίδιος ο ύψιστος για να μπορέσει να τη θασεύσει την ελληνική κουζίνα, να περισσώσει των ελληνικών στόμαχων και μετά αυτού το έθνος. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω και σήμερα να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ καφέ με το οποίο μπορείτε να προϋπαντήσετε το σύζυγό σας απόψε. Θα χρειαστείτε ένα φλιτζάνι καφέ, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη, 1 κρόκον αυγού, 2 κουταλιές πάγο, νερό απλό. Προς τούτο θα χρειαστείτε καφέ πολύ βαρύ φιλτραρισμένον, τον λεγόμενον και γαλλικόν καφέ. Εν απουσία δε τούτου, βράζομεν καφέ κατά των τουρκικών τρόπων, τον περνόμεν από τουλπάνι και κατόπιν τον αφήνομεν να κατασταλάξει καλώς. Κατόπιν ανακατεύομεν τον κρόκο μετά τη ζάχαρης εντός του ποτηρίου και κατόπιν προσθέτομεν τα επίλοιπα είδη. Αγαπημένες μου φίλες, θα μου επιτρέψετε απόψε, εκτός από συνταγάς και συμβουλάς δια τη μαγειρική, να σας διαβάσω ορισμένα συμβουλάς προς νέα συζύγους υπό της λογίας εστεμένης Κάρμεν Σίλβα. Μην αρχίζεις ποτέ διένεξη, κι αν επέλθει απροσδοκίτως μία, τήρησε γη και έσω βεβαία ότι η συστολή σου αυτή θα σου δώσει τη νίκη. Προσπάθη ενδιδωμένη ευκαιρία είναι η γνώμη του συζύγου σου κυριαρχή. Τούτο και εκείνον εξυψεί και εσέ δεν ζημιεί. Κοπλιμεντάριζε το σύζυγόν σου από καιρού εις καιρόν και λέγε του ότι είναι το πρότυπον συζύγου. Ομολόγη δε ότι εσύ δεν στερείσαι ελαττωμάτων. Μη ζητείς χρηματικά ποσά του συζύγου σου ανώτερα των δυνάμεών του. Και τέλος, σεβάσου προπαντός την μητέρα του συζύγου σου. Μη λησμόνεις ότι την αγάπησε προτού αγαπήσει σε. Ο Τζελεμεντές του Αναρχικού, του Γουίλιαμ Πάουελ. Το βιβλίο αυτό είναι για αναρχικούς. Αυτούς που νιώθουν ικανοί να αυτοπιθαρχούν συνειδητά πάνω σε όλα τα θέματα. Από τα ναρκωτικά μέχρι τα όπλα και τα εκρηκτικά, που προς το παρόν είναι παράνομα και απαγορευμένα διαροπάλους σε αυτή τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι νόμοι που μπορεί να σέβεται και να υπακούει το άτομο είναι εκείνοι που μαζί του συμφωνεί κατά βάθος. Αυτό εδώ το βιβλίο δεν είναι επαναστατικό με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει σαν αρχή ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Αν αυτή η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός του ατόμου είναι αδύνατη με την υπάρχουσα κοινωνική τάξη, τότε μόνο μία εκλογή υπάρχει για ένα γνήσιο άνθρωπο. Και αυτή είναι η επανάσταση. Η παρακάτω συνταγή είναι για την νιτρογλυκερίνη. Η νιτρογλυκερίνη είναι ένα ισχυρό εκρηκτικό με απίστευτα ασταθή φύση. Πρώτον, γεμίστε ένα κύπελο των 75 χιλιοστολίτρων μέχρι τον δείκτη των 13 χιλιοστολίτρων με καπνίζον κόκκινο νητρικό οξύ σε διάλειμμα 98%. Δεύτερο, βάλτε το κύπελο σε λουτρό πάγου και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία χαμηλότερη του δωματίου. Τρίτον,
αφού κρυώσει, προσθέστε σε αυτό τριπλάσια ποσότητα καπνίζοντος θηϊκού οξέως. Αφού αναμειχθούν αυτά τα δύο, χαμηλώστε τη θερμοκρασία τους, προσθέτοντας κι άλλο πάγο στο λουτρό. Όταν το διάλειμμα των οξέων έχει κρυώσει, προσθέστε τη γλυκερίνη σε μικρές ποσότητες, ανακατεύοντας απαλά. Η νητρογλυκερίνη είναι τώρα έτοιμη. Προσοχή! Η νητρογλυκερίνη είναι φοβερά ευαίσθητη στην αποσύνθεση, τη θερμότητα, το χύσιμο ή την εμφιάλωση και μπορεί να εκραγεί ακόμα κι αν την αφήσετε αδιατάρακτη και ψυχρή. Ζαχαρίας Τουφή, γνώση και απόγνωση, συνταγές αυτοκτονίας. Ζούμε σε μια εποχή που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς μας δείχνουν πώς να μαγειρεύουμε και πώς να γαμιόμαστε. Παρόλες τις συνταγές μαγειρικής και τις τεχνικές πηδήματος, εμείς παραμένουμε παθητικοί ακροατές μπανιστιρτζίδες και ούτε μαγειρεύουμε, ούτε γαμιόμαστε. Στην εποχή μας αυτοκτονούμε και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Αυτός ο αριθμός νεκρών θα έπρεπε να αλλάξει πολλά πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Ναι, μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο. Εδώ θα βρείτε για πρώτη φορά όλους τους επιτυχημένους τρόπους αυτοκτονίας και μπορείτε να διαλέξετε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα για να έχετε έναν επιτυχημένο και σίγουρο θάνατο. Το μεγάλο πρόβλημα με την αυτοκτονία είναι πως όταν την κάνεις, μετά δεν μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Αν οι λόγοι είναι οικονομικοί, ούτε να το συζητάς. Θα καταστρέψεις την ζωή σου χωρίς σοβαρό λόγο. Αν όμως είσαι φασίστας, ή παιδοφθόρος, ή τοκογλύφος ή μασόνος, απαλλαξέ μας το συντομότερο δυνατό από την μανιακή βλακεία σου. Μόνο εσύ θα αποφασίσεις τελικά. Και να θυμάσαι πως ο ρόλος σου είναι τριπλός. Είσαι ο δικαστής, ο δήμιος και το θύμα ταυτόχρονα. Η μισή επιτυχία μιας αυτοκτονίας είναι η σωστή προετοιμασία της. Πάντα κάποιος ή κάποιοι άλλοι είναι το αίτιο μιας αυτοθανάτωσης. Κάποιοι δημιούργησαν τις αδιέξοδες καταστάσεις στις οποίες έχεις περιέλθει και αυτό πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη σου κατά την προετοιμασία της αυτοκτονίας σου. Η αποχαιρετιστήρια επιστολή είναι το πιο βασικό σημείο της προετοιμασίας σου. Καλό θα είναι να περιγράψεις με ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους αυτοκτονείς, ακόμα κι αν έχουν ονοματεπώνυμο. Όλα είναι έτοιμα και φτάνεις στη στιγμή της εκτέλεσης. Τρία είναι τα βασικά σημεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της πράξης σου. Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος. Αν η σωστή επιλογή του τόπου συνδυαστεί με τη σωστή χρονική στιγμή, τότε η πράξη σου θα προκαλέσει πολλαπλάσια δόνηση από την αναμενόμενη. Το τρίτο καθοριστικό ζήτημα είναι ο τρόπος που θα επιλέξεις να αυτοθανατωθείς. Αυτό θα μαρτυρήσει εύγλωτα τα κίνητρά σου, αφού ο τρόπος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το λόγο για τον οποίο αυτοκτονείς. Πάντως, ξανασκέψου το. Η λογοτεχνία είναι πάθος, η ευγενή σάμπυλα μεταξύ των συγγραφέων αλλά και η πνευματική τριβή μεταξύ τους ήταν τα εργαλεία που οδήγησαν τη λογοτεχνία σε νέα ρεύματα, νέα κινήματα, νέες φόρμες αφήγησης. Ποιον είπες νεοφορμαλιστή, ρε Μουνή, εμένα? Εσένα. Εμένα νεοφορμαλιστή. Θα σου γαμίσω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Σοβαρά τώρα. Πολύ σοβαρά. Να έρθεις εδώ να μου το πεις, ρε, αυτό. Γιατί κολώνω? Είσαι νεοφορμαλιστής. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Είσαι μάγκας. Μπράβο. Είμαι πολύ μάγκας, ξέρεις γιατί? Γιατί πέρσι, στο συνέδριο στη Βιέννη, το φάγατε το καβλάκι. Όταν βγήκε ο καθηγητής ο Μέγερ να μιλήσει, το φάγατε έτσι. Και δεν είπατε και κουβέντα. Δεν είπαμε κουβέντα. Για κούνα ρε το κεφάλι σου να δεις αν κάνει επαφή που δεν είπαμε κουβέντα. Όταν δημοσίευε ο Άρθουρ Μίλλερ στο The Formalist, κάνατε μόκο όλοι μαζί και τρομπάρατε και με τα δύο χεράκια. Ο Άρθουρ Μίλλερ,
Τι να κλάσει ο μαλάκας ο Άρθουρ Μίλλερ, τώρα σοβαρά μιλάς. Μαλάκας ο Άρθουρ Μίλλερ, μαλάκας ο... Πας καλά αγόρι μου. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι να κάνετε. Να πάρετε ένα ΕΣΠΑ ωραία και καλά, πάρετε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνετε ένα εργαστήριο, ένα σεμινάριο, να μελετάτε ο ένας τα ποίηματα του άλλου, να είστε και εσείς χαρούμενοι, να έχουμε και εμείς την ησυχία μας. Εγώ ξέρεις πότε θα έχω την ησυχία μου. Όχι. Όταν κρεμαστεί ο τελευταίος νεοφορμαλιστής από τάντερα της μάνας του, τότε θα έχω την ησυχία μου. Όταν ξεθάψω τα κόκαλα του Alfred Lord Tennyson και τα χέσω. Συγγνώμη, Άλφρεντ, κάτι με πείραξε. Ρε, εμείς όταν κάναμε διατριβή για την ενότητα του εγώ στον Φίχτε, εσείς αερίζατε τα αρχίδια σας. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά γιατί. Γιατί. Για να πάρεις φόρα να έσαμε στα κλάση, μου μάθες και το Φίχτε. Είναι ποτέ δυνατόν να είσαι ποιητής και να μην μπορείς να ξεχωρίσεις ίαμβο από ανάπεστο, να σου σημειώνω με το μαρκαδωράκι για να τους καταλάβεις. Σώπα και λοιπόν, τι έγινε, έβγαλε καινούρια συλλογή ανακραίων, να αναστήθηκε ο τέλος άγρας. Εσύ ακούς τροχαίο και νομίζεις ότι έχει γίνει ατύχημα. Ατύχημα είναι η ποιησή σου, ρε. Δεν μπορεί να είσαι ποιητής και να μην μπορείς να ξεχωρίσεις ένα προπαροξύτονο ιαμβικό οκτασύλλαβο. Για παράδειγμα, κεύλαχο μπουχτανιώτησα. Πώς το είπες αυτό? Προπαροξύτωνο. Όχι ρε, το άλλο. Αυτό με τα βλαχομπούχτανα. 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 Είμαι η Μαρία Βλαχομπουχτανιώτσα. Τι γέλα. Μέτρο το λένε ρε, βλακόμετρο. Που καθόσατε και γράφετε ποίηματα, τώρα τα διαβάζετε παρέα με την κόμενά σας να δακρύζετε. Τι γράφετε, δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί. Γιατί είσαι χαζός και άσχημος. Και εσύ είσαι βλάκας και ατάλαντος. Ατάλαντος εγώ με 3 κρατικά βραβεία. Πού σου έχει δώσει πεθερό σου? Μιλάς εσύ. Μιλάς εσύ που πληρώνεις για να βγάλεις συλλογές. Πόσα αντίτυπα πουλήσεις την τελευταία φορά, 13, 14, α? Έχεις μεγάλο σόι, ξέρουν όλοι η ανάγνωση. Ξέρουνε. Και επίσης δεν ήτανε και συνεργάτες των Γερμανών όπως η δική σου. Να σου πω ρε, πώς θα κάνεις ποιήση χωρίς μελωδία? Δεν με ενδιαφέρει αγόρι μου η ποιήση. Δεν με ενδιαφέρει η ποιήση. Να καταργηθεί η ποιήση. Να καταργηθεί. Το προτιμώ. Προτιμώ να φυτεύω αγκούρια. Προτιμώ να φυτεύω πασάλους στον κόλο μου παρά να διαβάζω αυτά που γράφετε. Να σκουπίζω τον κόλο μου με τα σονέτα του Σέξπιρ. Shall I compare thee to a summer's day? Να τα βάλω μετά μέσα στο σπίτι σου και να το κάψω και αυτά και το σπίτι και τα παιδιά σου, ρε! Κι εγώ θα πάρω την κόρη σου! Θα τη κόψω τα δαχτυλάκια! Παπ! Θα τα απλώσω πάνω σε μια σελίδα τάσο λιβαδίτη και θα τα κάνω πίτα γύρω να τη τα δώσω να τα φάει, ρε! Την κόρη μου να την αφήσει απ' έξω από αυτό. Δεν έχει καμία σχέση κόρη μου αυτό. Την κόρη μου να την αφήσει απ' έξω, δεν έχει μια διαμελή. Κόστο, δεν είναι αστείο! Απ' την ίδια! Τι σχάσω, παιδί μου! Και τι επαναλαμβάνει αυτά που λέω! Τελευταία φορά θα σε χτυπήσω! Ρε, με κορονοϊό! Όχι! Τι πας να κάνεις! Όχι! Θα κάνω ό,τι θέλεις! Ωραία, πες κάτω! Ωράτσι! Και τώρα πες. Ναι. Φρεγάδα μου πανέμορφη. Φρεγάδα μου πανέμορφη. Φρεγάδα μου πανόρια. Φρεγάδα μου πανόρια. Τον Παλαμά. Τον Παλαμά. Τον Παλαμά. Τον Παλαμά. Τον Παλαμά. Τον Παλαμά. Κατούραγαν 35 αγόρια. Να πας να γαμηθείς, να λέω τίποτα. Α, ναι. Ωραία, λοιπόν. Α! Τι έκανες. Α, για δες αυτό. Σ' αγαπώ. Σαν πέλαγο φωσφόρισμα. Σαν θησαυρού κομμάτια. Το βράδυ τρεμολάμπουνε. Λείπει το παρακάτω. Να το συμπληρώσω εγώ. Το βράδυ τρεμολάμπουνε τα λίθωρά σου μάτια, ε. Το Μάρι! Αχρίε! Έχει και ένα ακόμα πολύ καλύτερο. Η φύση κρύβει μέσα της μέγα και αύγαλτο νάχτη. Κάτω και απάνω θάνατος. Και παντού στάχτη. 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 Όχι! Στάχτη. Τι πας να κάνω! Αχ! 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 Αχ